Γέφυρα μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και του κλάδου των τροφίμων συνιστά η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων «Εκοτροφέλεια». Πρόκειται για έναν διαγωνισμό ο οποίος αφορά τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής από φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων. Μέσα από την καινοτομία και τις νέες τάσεις στον κλάδο των τροφίμων, οι φοιτητές προωθούν την ακαδημαϊκή έρευνα και την ενσωματώνουν σε νέα προϊόντα. Τα ονόματα των νικητών του τρίτου κατά σειρά διαγωνισμού «Εκοτροφέλεια» ανακοινώθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒΤ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Τσαφτάρης και μίλησε αποκλειστικά στο AgroNews. Ένα πρώτο σχόλιο για την εκδήλωση που μόλις παρακολουθήσαμε εδώ. Είμαι εντυπωσιασμένος και από τις 11 συμμετοχές και φυσικά και από τους τρεις πρώτους που βραβεύτηκαν. Δείχνει ότι όταν η βιομηχανία και ο παραγωγικός κόσμος παίζει τον καταλυτικό ρόλο, και αυτό είναι ο ρόλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, αλλά συνδυάζεται αυτό με τη φρεσκάδα και τις ιδέες νέων παιδιών και μάλιστα φοιτητών ακόμα, τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά. Και τα 11 προϊόντα που παρουσιάστηκαν είναι εξαιρετικά. Έχουν πάρα πολλές καινοτομίες μέσα τους, κάτι που εντυπωσιάζει και δείχνει ξανά τη σημασία της ενσωμάτωσης καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν να τους συγχαρώ όλους, γιατί στην προκειμένη περίπτωση και η συμμετοχή ακόμα είναι κέρδος. Ευχαριστώ πολύ.